Τετάρτη, μοναδική άλλη μία Τετάρτη που είμαστε. Πού είμαστε, γιατί ξέχασα. Εδώ είμαστε. Ah, μπράβο, εντάξει, έτσι, για να το υπενθυμίζουμε. Δηλαδή, όχι τόσο για εμά, ούτε για εσά. Για του από εκεί, καταλαβαίνει. Γιατί πού ήμασταν, εδώ. εδώ. Πού είμαστε, πάντα. Εδώ. εδώ. Πού θα είμαστε, εδώ. 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 Μπορεί να είμαστε και αλλού, δηλαδή, α πούμε, να πάω σπίτι μου. Εντάξει, να πάω στο γυμναστήριο. Ναι, και, αλλά μόνο που τα πάντα δεν πληρώνω. Παλιά τα πληρώνουν τα πάντα, τώρα δεν τα πληρών, Εφτάνει ε, πόσα ε, τα πληρών ε, πια δηλαδή. Ε, ε, ε. Α, αυτό το πιστεύετε που λέει ότι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, δηλαδή ότι όλα πληρώνονται στην κατάλληλη στιγμή κτλ. Για λοιπά. να είσαι ο πανταχού παρόν, εντάξει ένας και μοναδικό είναι ο Θεός, αλλά ε, εσύ σε κάποιο πρόσωπο πρέπει η δική σου συμπεριφορά να είναι τέτοια, να μην του φεύγεις ποτέ από τη σκέψη. Α, μάλιστα. Οπότε να είσαι πάντα εκεί. Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για κάτι που το είχα πει την προηγούμενη φορά και είχα, α, α, μάλλον, εί, εί, είχα ουσιαστικά δεσμευτεί στους τηλεθεατές mm -hmm. ότι πάλι θα είστε μαζί. Και πάλι σα έχω μαζί. Όχι, ναι, δηλαδή θέλαμε, το το ναι, ναι. Για να συζητήσουμε. Και εγώ, λίγο. Γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα. Και η Πριστίνα μαθαίνει από εμά. Εγώ σα μαθαίνω όλου. Είμαι ο Πάτερ Familia. Εντάξει, 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 όλα μια χαρά. <laughs> λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα ξεκινήσω με θέμα παίγει δαμουράκι. Θα πάμε να δούμε και μια μόδα καταπληκτική. Έχω πολύ ωραίο βίντεο σήμερα. Να μην ξεχνάμε και λίγο τη μόδα. Ό, και ναι. εν ώψη θα μου πει πού θα τα βάλουμε, στο σπίτι. Στο σπίτι γιατί δεν όχι. καταλαβαίνω. Όχι. Δηλαδή, α πούμε, στο σπίτι θα κάνω ένα έτσι για την οικογένειά μου. Καταρχά πρέπει να είμαστε όμορφοι και όμορφε. και με στο σπίτι και να φοράμε ωραίε πιτζαμούλε, ωραίε ρομπίτσε. Α, ah, ρομπίτσε, τελειάνι. <laughs> έχει μπει στο ρόλο και δεν τον αφήνει το ρόλο αυτό. Να, nah, και δεν έχω και τη φωτογραφία τώρα. Εύκαιρη. <laughs> Τέλο πάντων, θα σα το πω αυτό γιατί το λέει. Θα το δείτε Λίαν, συντόμως, που θα δώσουμε πολύ ωραία δώρα. Λοιπόν, πάω να ξεκινήσω με ένα. Ε, τι θέμα έχει ετοιμάσει, ε, φυτά. Α, ah, και εν ώψη και που πάμε και στι γιορτέ. Δηλαδή, όταν λε γούρικα για την καλή χρονιά, αυτό που φέρνει γούρι είναι το. θα το πούμε και τα Χριστούγεννα, όπω κάθε χρόνο. Ναι. Πώ το λέμε αυτό το κόκκινο, Ρόδι. Όχι το ρόδι. Όχι και όχι όχι. το άλλο, το φυτό με το, το κόκκινο. Α, το, κα... ah, το Αλεξαντρινό. Αλεξανδρινό. Αλλά εσύ τα γούρικα φυτά τα εννοεί γενικά ότι φέρνουν καλή γενικά, τύχη. Γενικά. Μαγνητή είναι καλή τύχη. Ωραία. Άσε και αυτό που είπε και για την μπέγγι που το έχει την είσοδο τη το προηγούμενο που είναι ο Ναι. Αν και το ακού νεφρήτη, πάντω παρόλα αυτά. Φέρνει γούρι. Λοιπόν, είχα πει λοιπόν την προηγούμενη φορά, γιατί δεν ξεχνάω τίποτα, είναι ένα μεγάλο κακό που έχω, ότι δεν ξεχνάω. Και πολλέ φορέ θέλω να κάνω το μυαλό μου να ξεχάσει, αλλά δεν μπορώ. Το ξέρει εσύ πολύ καλά. Ε, είχα πει λοιπόν στου τηλεθεατέ ότι είχε πει μια πρόταση, πάλι θυμάμαι, προ το 56 λεπτό περίπου τη εκπομπή, 55 και κάτι ήταν, 55 και 13 δεύτερα. Είχε πει λοιπόν ότι ε, που νομίζουν για θύμα κτλ. Και, τα λοιπά, και σου είχα πει εγώ σταμάτα. Αυτό θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Έτσι δεν είχα πει? Ναι. Έρχομαι, Για λοιπόν, τους αυτοί. άντρες από μάγες ναι. που γίνονται δάγκες. Μπράβο! Έτσι λοιπόν έρχομαι εγώ σήμερα και λέω, είχα βάλει άνω τελεία και τώρα τη συνεχίζω και λέω, πόσες φορές είναι αυτές που ένας άντρα σε μία σχέση νομίζει ότι είναι ο θήτης και τελικά είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο το θύμα. Το θύμα και ποιο θύμα πεθαίνει. Γιατί να είσαι και λίγο θύμα, να σου πω κάτι, και εμεί στι ζωέ μα, η Χριστίνα είναι μωρό ακόμα, αλλά εμεί, πολλέ φορέ μπορεί σε μια σχέση να παίξουμε το ρόλο του θύματο σε εισαγωγικά, ή ότι δεν είμαστε απαραίτητα α, οι θύτες, α, για να δούμε και το άλλο πρόσωπο, ή για να δούμε που θέλει να το φτάσει, ή για να τσεκάρουμε αυτήν τον έρωτα ή αυτή τη σχέση. Το χειρότερο είναι όμω να έχει την ιδέα του θήτη ναι. και να είσαι εξ εξολοκληρού το θύμα. Ε, εμφανισιακά και εσωτερικά. Τι είναι αυτό. Και όταν λέω εμφανισιακά, επειδή κάποιο άνθρωπος θα μου πει, δηλαδή έλεξε τι περπατάει με ε, λουρί, όχι, νοητά το έχει. Κοίταξε, και από αυτό που δεν γνωρίζει πολλέ φορέ ο ίδιο ότι και μετά ενώ έχεις χωρίσει ή την έχεις χωρίσει ή δεν της έχει συμπεριφερθεί με το ανάλογο που ήθελε και είχε επιθυμία η σύντροφος. Λέμε και τους άντρες τώρα, έτσι. Ωραία. Ε, και ότι μετά έρχονται μέχρι κλάματα σε μένα, δεν μπορείς. Ή και πολλές Εδώ φορές τρώνε ξύλο καλά και και παρακαλάνε. Άσω, όχι, λέω κλάματα προς εμένα, Α, η απολογία πεις. ή και χωρίς τα κλάματα, καταλαβαίνω και μου, λέει, ναι, τι θέλω πάρα πολύ, μ' αρέσει. Λέω, αλλά δεν πρόσεχε όταν την είχε. Έκανε αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και εκείνο. Και είναι κάτι αντίθετο. Και όντω είναι φίτε πάρα πολύ και ενώ ξέρουν, α πούμε, σε άλλε περιπτώσει, ότι έχει φύγει η σύντροφο και έχει δημιουργήσει άλλη σχέση. Στέλνουν μηνύματα, τηλέφωνα, την παρακαλάνε ναι. και ενώ είναι και οι άλλοι σε σχέση. Το χειρότερο mm. είναι να είμαστε εμεί οι δύο. Χωρίζουμε. Κάνει εσύ μια άλλη σχέση κάνω εγώ μια άλλη σχέση. Και επειδή εσύ συνεχίζει να σε καψούρα μαζί μου, με παίρνει τηλέφωνο ενώ δηλώνει ερωτευμένη και με τον άλλον. Και εγώ που είμαι πραγματικά ερωτευμένο με την άλλη, εσύ συνεχίζει να με ναι. Αυτό λέγεται διχασμένη προσωπικότητα. Φόλυ. Και αυτό θέλει, θέλει συνεδρία και θέλει γιατρό. πολιτικότητα είναι. Που είναι, Γιατί δεν να να είναι τα είναι και δεν είναι μόνο σε αυτό το, 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 το συγκεκριμένο ε, στοιχείο, ας πούμε, στις σχέσεις και τα λοιπά. Φαίνεται και από άλλες κινήσεις το πρόσωπο ότι έχει την Το θέμα είναι ότι εδώ δεν μπορείς να διευκρινίσεις και εσύ ο ίδιος τα συναισθήματά σου. Δηλαδή, Τι, τι θέλεις να σου πω, ίδια... διγαμίες. Ναι. Που ο... στη σημερινή εποχή έχω τρία άτομα που είναι δίγαμα. Και δεν το ξέρουν οι, οι άλλοι σύντροφο, Καλά, οι σύντροφοι. Καλά, εγώ έχω ένα εκατομμύριο, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Δίγα μα την γύρω, λέει, να έχουν παιδιά και οικογένεια και να ζούνε και με τις δύο. Α, για τόσο επίσημα μιλάμε. Για τόσο επίσημα μιλάμε. Έχουν κάνει διπλούς γάμους κανονικά. Α, μάλιστα. Έχω τρία τέτοια. Κατάλαβα. Και πώ θα το διαχειριστεί τώρα αυτό. Το ένα είναι ταξιτζή. Ναι. Και πού τη γνώρισε το ταξί. Γι' αυτό δεν παίρνει. Άλλο το που ταξί. τη γνώρισε. Α, oh, ε, δεν παίρνει το ταξί. Μην γίνω το τρίτο πρόσωπο και είναι καμιά μπροστά. Μόνο το άγχο ε. και το στρε. Και του λέω Χρυσέ μου, είσαι σε τέτοια ηλικία που σε λίγο θα πάρει σύνταξη. Τότε ναι, τι θα κάνει. Ναι, πότε θα το σκεφτεί δηλαδή. Ε, και είναι χρόνια. Ε, με τη μία έχει δύο παιδιά, με την άλλη έχει ένα παιδί. Δεν πρέπει να κάνει και με την άλλη. Είναι μεγάλα τα. Στο μέντο αυτό είναι πάνω από 12 χρονών, τη μία που είναι Δία, και το άλλο είναι 9 χρονών. Αλλά η ηλικία του δεν είναι μικρή. Και του λέω, Σκέφτηκε ποτέ ότι θα πάρει σύνταξη. Άρα δεν θα είσαι στο τιμόνι. Ναι. Πώ θα ξεφεύγει. Μη μου λες, λέει δεν το έχω σκεφτεί. Μα άμα είναι να σου λέμε <laughs> αυτά που έχεις σκεφτεί, Ποιο είναι ο λόγος τότε να μας επισκεφτείς. Άκου τι ωραίο, εμείς πρέπει να σου πούμε αυτά που δεν έχεις σκεφτεί για να δεις κάποια πράγματα και Έχει να σε αυτό βοηθήσουμε. αυτό το κάνω θεραπεία τώρα. Ε, απλά θέλω να πω ότι ένα άνθρωπος, η κάμερα μου στράβωσε. Ναι. Γιάννη, τι έγινε, ναι. φτιάξε μου το πλάνο στον αέρα τώρα γιατί θα σταματήσω την κουμπί αυτή τη στιγμή. <ΣΠΡΟ> ε, ναι, λοιπόν, μα Για <laughs> Γιάννη, και βάλε και το δίχτυ μπροστά. Λοιπόν, τι θέλω να σα πω, Θέλω να σα πω ότι ε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τι αγαπάνε και το πόσο αγαπάνε. έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα, παιδιά. Ακριβώ. Θέλει γιατρό, θέλει συνεδρία, θέλει στήριξη. Δεν είναι θεραπεία κάτι θέλει, θεραπεία. Ναι. Και, και δεν γίνεται Και εύκολα, ο όπω αυτό. Θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα. Μα το έχει από παλιά. Αντιμετωπίζει πρόβλημα γενικά στη ζωή του. Δηλαδή, εννοώ. Καταρχά, ότι... δεν ζει normal. Δεν απολαμβάνει. Όταν είναι με το ένα πρόσωπο σκέφτεται το άλλο. Και όταν είναι με το άλλο, σκέφτεται το προηγούμενο. Και όταν είναι και με τα δύο, σκέφτεται εμένα. Δε, δεν, δεν αυτό μπορεί, είναι τρομερό. Δεν που συμβαίνει. Δε ζει καθόλου τη ζωή. Εγώ το χαμά μου, Γιάννη. Εγώ εκεί το σκοπό μου. Νομίζει ότι απολαμβάνει. Γιατί το μυαλό είναι τι να πω, τι να κάνω, πώ να εξελίξω, τι να διαχειριστώ, τι να φορέσω, πώ να φορέσω, τι δεν πρέπει, τι δεν πρέπει. Είναι συνέχεια. Μη μου ξεφύγει, ένα μην το έντονο δει. Έντονο άγχο και στρε καθημερινά. Και αυτό είναι έχει ψυχική διαταραχή και Από διπολικότητα. Από μπορεί να προκαλείται αυτό. Από τη διπολικότητα που έχει και την ψυχική Από διαταραχή. Από παιδικά χρόνια. Ε, γεννημένο, το λογισμικό είναι αυτό. Που παλιότερα δεν το δείχνει στι σχέσει, μπορεί να το δείχνει στι φιλίε, μπορεί να το δείχνει στην οικογένεια, μπορεί να το δείχνει στο σχολείο. Μπορεί... Ε, γενικά έχουν έναν τσαρλατανισμό για τα πράγματα. Είπες Πολύ επιφανειακά να κάνουν καταστάσει χωρί να συνειδητοποιούν ε, τη, 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 χρονική διάρκεια ή για κάτι που πρέπει να κάνω. Καταλαβαίνεις. Άρα βάζουν ένα... Και βέβαια αυτά είναι οι μητέρε, οι οποίες εκείνες πρέπει να αντιλαμβάνονται, αλλά πάρα πολλές φορές δεν το παραδέχονται ότι έχει το παιδί μου αυτό το πρόβλημα για να μπορεί να το πάει στον ειδικό, αν δεν μπορεί η ίδια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα και μεγαλώνοντας διωγγώνεται η κατάσταση γιατί έτσι συνηθίζει να το κάνει. Ή μετά Πάρα πολλές μητέρες και άντρες πενέυονται πολύ για τις πολλές γυναίκες που έχει ο γιος τους. Μα τι δυστυχία είναι αυτή που έχει. Ναι. Δεν πάει να πει ότι είναι καλύτερος άντρας γιατί έχει πολλές. Όχι. Έχει πρόβλημα γιατί έχει πολλές. Με μία κάθε φορά και όταν παραβεί ο χρόνος σου και οριμάσουν κάποια πράγματα και θέλει να χωρίσει. Τότε είναι νορμά ε, να έχει κάποια άλλη. Ούτε το πολλό το εφ. Και ούτε δείχνει τον αντρισμό το να έχει 5, 10, 20, 50 γυναίκε. Γιατί άμα έχει όλε τι χάλια, καλύτερα να μην έχει και καμία. Δηλαδή θέλω να σου πω. Ή δεν βρίσκεσαι και με καμία και δεν είσαι ποτέ με καμία. Στην ουσία. Και είναι δυστυχισμένη η δική σου η ζωή. Ναι, γιατί ο άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να κατασταλάξει κάπου, θεωρώ ότι στην ουσία. και είναι από εδώ και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Δεν είναι ευχαριστημένο. Στην ουσία, πίστεψε με και το έχουμε δει. Είναι δυστυχισμένο. Ε, αυτό λέω. Εντάξει. Αυτό λέω. Γιατί και... δεν μπορεί κάπου να. Να, να, βρει το, το, λιμανάκι του. δεν Μη μπορεί να λοιπόν τη ότι ο γιο μου έχει του. πολλέ. αραξίζει να θεωρώ ότι το παιδί μου έχει πρόβλημα και δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ευτυχής. Και, και θα στο ξαναπώ, έτσι. Υπάρχουν πρόβλημα. και γυναίκε. Υπάρχουν και γυναίκες που έχουν αυτό που τσαρλατανίζουν με πολύ. Και θα στο πω και σένα, κούκλα μου, έχει πρόβλημα. Χρειάζεται να έχω άντρα για να με επιβεβαιώσει το πόσο γυναίκα είμαι. Όχι. Ναι, ναι. ναι κοίταξε, πολλέ φορέ όμω μπορεί να. <laughs> <laughs> δεν θα το συνεχίσω, <laughs> γιατί <laughs> το δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί με πάει εκεί η κουβέντα. Γιατί να, να μην το πάει. Των λοιπόν, να πω και εγώ Να πεις, Χριστίνακη. Ε, ε, με άκη. πάσα. Να Αυτό που είπε η Δαμουράκη. Ε, λοιπόν, είχα συζήτηση με ένα φίλο μου, ο οποίο ε, ήθελε μια φίλη μου. Mm. Και μου έπιασε την κουβέντα, ξέρω εγώ, και μου λέει, την έχω ρωτευτεί την κοπέλα και μου κάνει πώς μπορώ να την κάνω να με αγαπήσει. Και εγώ του απάντησα ότι δεν υπάρχει τρόπο να την κάνει να σε αγαπήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γίνει άξιο να αγαπηθεί. Και πώ γίνεται oh. άξιος άξιο να αγαπηθεί όταν αγαπά τον εαυτό σου. Και είναι αυτό που λέτε ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Άμα ξεκινάμε πρώτα από μέσα μα, θα, θα, το εκπέμψουμε και θα βρούμε και το άλλο μα μισό. Πάντως είπε το Όταν άρα... χωρίζω, με χάνει. Δεν τον χάνω. Ναι, εννοείται. Όταν ναι. ξέρω τι είμαι. Τι μπορώ να κάνω. Βεβαίω έχει πληγεί κάποια στιγμή ο χωρισμό, πάντα είναι, είναι μια πληγή. Αλλά να ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίε που έφεραν αυτό το χωρισμό στη σχέση. Πάντω, ε, αυτό που πει Χριστίνα, θέλω mm. να πω κάτι που το είχα πει και στο Facebook μου παλιά εκεί ακριβώ που εγώ λέω όλα αυτά που θέλω να πω. Κατάλαβε ότι τα διαβάζουν όλοι. Δηλαδή και αυτοί που δεν με έχουν φίλο και με έχουν μπλοκάρει, τα διαβάζουν. Δεν mm. πρέπει να πω άλλα προφίλ, δεν έχει να κάνει. Εγώ πάντω θα τα λέω. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξή. Ότι είχα δηλώσει παλαιότερα μέσα στα διδακτικά μου από μνημονεύματα Γιάννη, ότι η μεγαλύτερη η πραγματικά θεωρώ για τη ζωή α, αξία δεν είναι να αγαπηθείς, είναι να αγαπήσεις. Ναι. Η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι να νιώσεις ότι αγαπάνε, είναι να νιώσεις εσύ έστω μία φορά στη ζωή σου ότι μπορείς να αγαπήσεις. Ναι, είναι αλλά όταν πολύ αγαπάς, σημαντικό αυτό. δεν μπορεί να είσαι το θύμα και να δίνεις το δικαίωμα στον άλλον να σε κακομεταχειρίζεται, Σαφώς. να χάνεις την αξία σου σαν στοιχείο. Η αξιοπρέπεια Έτσι. του ανθρώπου Είδαξε είναι πάνω από όλα. Για να αγαπηθεί ένα πρόσωπο, πρέπει να, ε, στον άλλον να φανούν οι αξίες που έχει. Ο θαυμασμός μας κάνει και μας αρέσει και αγαπάμε ένα πρόσωπο. Να το θαυμάζουμε. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί ξεκινάει. Η αγάπη για μένα πάντα ξεκινάει. Είναι θαυμασμό. Είναι θαυμασμό. Σε βλέπω, δεν σε αγαπάω γιατί α πούμε φοράει σοβαρά. Σωρα... Σε θαυμάζω. Μου αρέσει αυτό που βλέπω, αυτό που ακούω, αυτό που κάνει ο δυναμισμό. Αυτό έχω αγαπήσει. Ακύβο. Σε θαυμάζω. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν αγαπάμε πραγματικά βοηθάμε από εκεί που είσαι να πας εκεί. Γιατί θαυμάζω αυτό που αγαπάω και Ακύβο. το θέλω. Ε, γιατί σε αντίθετη περίπτωση όταν δεν μπορεί να σε αγαπάω και να θέλω να σε κάνω χειρότερο άνθρωπο. Όταν γκρεμίζεται όλο αυτό χωρίζουμε. το κομμάτι, ναι, δεν μπορεί για τον ίδιο λόγο που θαύμαζες ένα πρόσωπο και θεωρούσες... Και βλέπει τη φαντασία σου πόσο ικανό είναι στη δουλειά ή πόσο ικανή είναι, πόσο δραστήρια είναι, πόσο έξυπνη είναι, πόσο ξέρω εγώ. και γκρεμίζονται αυτά, σταματά να έχει και ερωτική έλξη. Σαφώ εννοείται. Δεν έλυξη. μπορώ όμω εγώ να σε ερωτευτώ, να σε αγαπήσω και να σε κάνω 180 κιλά. Τι θαύμαζα, Τα 180 κιλά, όταν σε πήρα 50. Να πω κάτι. Αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που ποτέ στην επόμενη εκπομπή <laughs> περίμενε, Ξανασημειώνεται. Δεν πάει να πει ε, ότι αγαπάς τα κιλά μου. Όχι. Δεν πρέπει να είμαι πάντα fit. Εγώ Όχι. υπήρξα fit και δεν είμαι fit και δεν θέλω να είμαι fit. Άλλο, όμω εγώ, άμα σε αγαπήσω σήμερα έτσι, αγαπάω αυτό. Δεν αγαπάω αυτό που ήσουν αγαπάω Όχι αυτό που βλέπω. Που... Ακριβώ. Και όποιο κοιτάει τα κιλά, δεν κοιτάει την καρδιά του. Αυτό το είναι σίγουρο. Και την ψυχή. Αλλά δεν μπορεί όμω. Γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντε. Και από πολλού λόγου ένα άτομο. Σαφώ και θα είμαστε δίπλα. Και αλλιώ ήσουν εσύ όταν ήσουνα 17 χρονών. Και αλλιώ είναι σήμερα. Πιο όμορφο. Φαίνεσαι. Όμορφο μπορεί να είσαι. Αλλά δεν είτε... είσαι το ίδιο fit που ήσουν τότε. Όχι, μα τότε ήμουν ε, παιδάκι. Τώρα οι ορμόνε λειτουργούν διαφορετικά. Οι συνθήκε είναι διαφορετικέ. Ο τρόπο ακόμα τη ζωή σου είναι διαφορετικό. Τι σε κάνουν. Και όσο πιο ε, άτομα. Ε, εγώ το πάχος το μεγαλύτερο είναι από τη δουλειά μου. Όχι από το καθισιώ. Ναι, παιδί μου, εγώ δεν μιλάω για αυτού, μιλάω για αυτού. Θέλω να πω. Τι... Δηλαδή, δίνουν σε εικόνε, δηλαδή, λέμε σε ένα σπίτι. Ε, α, ωραίο σπίτι, από το στολισμό που έχει μέσα. Και ενώ είναι τα ίδια τετραγωνικά με ένα άλλο σπίτι. Δεν αλλάζει αυτό. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λες. Στην Η ουσία έχει σημασία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε. Και γιατί θα πρέπει, α πούμε, να κοιτάω μόνο το ρούχο που βάζει, ο άλλο μπορεί. Ε, να μην έχει και μπορεί να πάρει το πιο φτηνό. Αρκεί να είναι καλό μου στο επάνω του εγώ, ουσιαστικά πότε δεν κοιτάξω, είτε άντρα είτε γυναίκα. Ευτυχώς και φτιάχνονται πολλοί και άντρες τώρα, έτσι, γιατί ήταν ευτυχώς. Γιατί είχαν πάει, πάει πάρα πολύ πίσω, Είδε ότι έχουν καβαλήσει οι γυναίκες ακόμα και μετά τα 50 και φαίνονται πολύ νεότερες από τους άντρες και ευτυχώς φτιάχνονται και εκείνοι να είναι, Δηλαδή είναι ωραία η ομορφιά. Η, η ομορφιά εικόνα... ανήκει σε όλου, παιδιά. Δεν έχει να κάνει με άντρα ή με γυναίκα. Δεν είναι και εσεί ένα... οι γυναίκε μα έχετε βάλει σε ένα τρυπάκι όμω. Έχω εγώ την φίλη μου η οποία παίρνει τον αγαπημένο τη μία φορά το μήνα που πάει και φτιάχνει χέρι για πόδια. Μπορεί εκείνη να κάνει νύχια, βάψιμο. Τον παίρνει όμω και τον άντρα τη να κάνει το σπάτου γιατί θέλει να είναι πάντα καθαρό. Ναι, να είναι... ναι παλιά όμω. Ναι, εγώ ήταν ο ναι, Εκεί ναι, να ναι. τα χέρια μου είναι μαύρο, ναι, εγώ είμαι άντρα. Και έλεγα και εγώ για κατέβασε να δω το στριμ και να δω πόσο άντρα είσαι. Δηλαδή, yeah. ένα λεπτό, μα συγγνώμη, αγάπη μου. Δηλαδή, το μαύρο νύχι πάνω πει ότι είσαι άντρα και αυτό που έχει τα νύχια καθαρά, δηλαδή τι είναι. Yeah. Δηλαδή, Γιάννη, τώρα τι να ανοίξω, λέει, να βάλω, δηλαδή φωτογραφικό υλικό. Έλαντε. Γιατί εγώ έχω δει και που είναι καρα... mm. καραλελέ. Κοίταξε να δει. Η αλήθεια είναι ότι η γυναίκα <laughs> είναι και εκείνη <laughs> που έχει ε, από τη μια μηδενίσει τον άντρα σε πολλά πράγματα και αυτό αισθάνθηκε πολύ το κάτω ο άντρας και πήρε και τα πάνω του. Και ακόμα και σήμερα οι άντρες που βοηθάνε τις γυναίκες στο σπίτι, που κάνουν πολλές δουλειές και γιατί όχι. Γιατί βεβαίως. Κοιτάνε τα παιδιά, έρχεται ένα, είναι ένας διαφορετικός κύκλος που δίνει μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά δεν μπορεί να κάνει άλλη έτσι το κεφάλι, α, τα κάνει ο άντρας μου. Ναι. Εντάξει, θα στο συζητήσω. Λοιπόν, δεν το συζητάω άλλο, πραγματικά, mm. γιατί άμα το συζητήσω θα, θα το τελειώσει θα η εκπομπή ε, και τα προβλήματα με το αντρογίνεκα είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, ε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να επιστρέψουμε μια μόδα και να συνεχίσουμε με λίγο, να βάλουμε λίγο Εντάξει. φυτό, κανονικό φυτό, όχι αυτά τα άλλα που έχουμε συνηθίσει, ε, στη ζωή μας με Χριστίνα Καμπουριμία, τα κοντά μας. Κοσμοχρό για να αντέχουν στον χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ιδρυδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. με τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρό. Του κόσμου τα χρώματα. Η Print on Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί του χρόνου παραγωγή αλλά και παράδοση, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητα. Αποτελείται από ανθρώπου με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικέ λύσει κατάλληλα προσαρμοσμένε στι ανάγκε του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσει εκτύπωση ακόμα και σε πολύ δύσκολε επιφάνειε με τη μέθοδο της μεταξωτήτειας, της χαλκομανίας, αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Τι, ε, κάνω εγώ, κάνεις και εσύ. Τι ήθελες να πεις στην μου και έκανες το τέτοιο. Ε, πήγες. Α, πή, πήγες μαζί μου. Ε. Α, έφυγες. Τρίτο μέρο αυτή τη εκπομπή, λοιπόν, παίγει τα μουράκια, εδώ συνεχίζουμε. Μετά από μια μόδα καταπληκτική. Χριστίνα Καμπούρη λαμβάνει τώρα τη σκητάλη και πάμε σε πολύ ωραία λουλούδια. Δεν ξέρω το θέμα σου. Ε, δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε. Α, τι έχει ετοιμάσει. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει φυτά που μαγνητίζουν την καλή τύχη. Α, αυτό που μου πει στην αρχή, μα μου το είπε. Τι λέω, ναι. εγώ δεν ξέρω τι έχει το θέμα σου. Είδε, απορροφήθηκα πολύ με τι σχέσει, τα θύματα, του θήτε και όλα αυτά και ξέχασα το θέμα. Λοιπόν, ε, εντωμεταξύ μου στείλανε ένα μήνυμα και με ρωτήσανε για το Γιάννη, ρε παιδί μου, γιατί όταν μιλάω απευθύνομαι στο Γιάννη, mm. κατάλαβες. Ε, το Γιάννη ξέρεις ότι θα, 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 στην επόμενη σεζόν, πέραν από floor manager υπεύθυνο εδώ, mm. άκου ποια είναι η θέση θα του βάλω. Θα τον έχω πάνω στη ροή mm. και όταν λέω παραδείγματα θα τον αφήνω να βάζει το φωτογραφικό υλικό αυτός μόνος του. Δηλαδή, εγώ μίλαγα τώρα... Ο Γιάννη θα τοποθετεί μια φωτογραφία πιθανόν τι είχα στο μυαλό μου. Πειδή τόσα χρόνια εδώ πέρα, 10-12 χρόνια, ξέρει, κατάλαβε τα πρόσωπα, τα περισσότερα πάντα, εδώ. Θυμάται, ναι, ναι, θυμάται, Ράνι. θα του βάζω να βάζει μια φωτογραφία, α πούμε, για το θέμα, να δω αν θα πέφτει μέσα, κατάλαβε. Ό,τι και αν είναι αυτό, λέει, μπορεί να μιλάω για ένα λουλούδι. Να βάλει μια φωτογραφία, αν πότε το είχαμε εδώ. Μπορεί να μιλάω για ένα μάξι. Αν και το είχαμε εδώ. Είναι και και μπορούμε να τι παίρνουμε. Ναι, εντάξει, και να συνεχίζουμε. Λοιπόν, για πε, υπάρχουν φυτά που σε μαγνητίζουν. Έτσι μαγνητίζουν την καλή τύχη, το φεγγσούι που λέμε. Mm -hmm. λοιπόν... Από πού μαγνητίζεται η καλή τύχη, όταν εμείς δεν είμαστε ε, άνθρωποι χαρούμενοι και αισιόδοξοι, από εμά παίρνουν τα φυτά μέσα στο χώρο μας. Γι' αυτό και πρέπει και να του μιλά, δεν ναι, λένε. Ε. Πολλέ φορέ το φυτό ναι, καταλαβαίνει. Όταν, όταν του μιλάς. εσύ είσαι έτσι, όταν το σπίτι είναι άνω-κάτω, τι να μαγνητήσει. Πρέπει να υπάρχει μία τάξη, μία μια αρμονία. αρμονία, μια αρμονία. Είχα, δηλαδή... Αυτό που λέει η Δαμουλάκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ε, μπορούμε να τοποθετήσουμε πράγματα και τα λοιπά που φέρνουν καλή τύχη. Εάν όμω εμεί είμαστε μέσα στη μιζέρια, είμαστε κλειδωμένοι και δεν θα μα έρθει. Επίση, τώρα μου φέγασε μία εικόνα με αυτό που είπε η Πεγγί, Δηλαδή, η μία η, 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 η εικόνα είναι η εξή. Πε ότι έχουμε ένα από αυτά τα φυτά που θα μα πει ναι. σε ένα σπίτι για καλή τύχη. Και έχει. Το έχει πάνω σε ένα μπάγκο τη κουζίνα και έχει άπλυτα Ε, βρώμικη ε, πάγκη, Βρώμι ένα τραπέζι με σκουπίδια και ένα πάτωμα με σκουπίδια. Ακόμα και αν αυτό το λουλούδι, το ωραίο, το πράσινο. Το έχει δίπλα σου και όλο το υπόλοιπο εδώ, α πούμε, ότι φανταστείτε, ήταν όλα μέσα στη βρωμιά. Δεν μπορεί να πάρει τη ζωντάνια και την ενέργεια του φυτού. Ούτε το φυτό εκπέμπει. Ούτε. Ναι. Γιατί και το φυτό ναι. παίρνει την ενέργεια όλη και την εκπέμπει. Έτσι, δεν είναι. Ακριβώ. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα φυτά. Είναι, αυτά είναι πέντε, θυμάμαι. Ε, ναι, πέντε. Όχι. Είναι πέντε. Λοιπόν, ε, α, πάμε στο πρώτο. Ναι, το είχαμε η κλασικό φυτό. Ναι, τα βαμπού. Λοιπόν. Ε, να πούμε ότι σημαντικό στοιχείο του Φεγγσού είναι να έχουμε σε ισορροπία τα πέντε στοιχεία. Τα οποία είναι το ξύλο, το νερό, η γη, το μέταλλο και η φωτιά. Εάν δηλαδή, έχουμε... κάτσε τη φωτιά, δεν βλέπω. Ναι. Τα άλλα κουτσά στραβά λοιπόν. τα βλέπω. Η φωτιά. Θα προμηθευτεί. Λοιπόν. Ε, θα, θα κάνω μία πρόταση. πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλα αυτά. Πάμε τα να στοιχεία. πούμε πάλι τα πέντε στοιχεία του Φεγγσού. Ναι, λοιπόν. Νερό. Είναι το ξύλο που είναι τα ίδια τα μπαμπού, mm -hmm. ωραία, το νερό που υπάρχει μέσα στο βάζο. Ή και ο καθρέφτης που αντικαθιστά το νερό. Ωραία. Η γη που μπορούμε να προσθέσουμε μέσα βοτσαλάκια. Mm -hmm. ε, το μέταλλο που μπορούμε να ρίξουμε μέσα ένα κέρμα yeah, μέσα γιατί στο και βάζο. Και η τηλεόραση είναι και με μέταλλο, mm -hmm. πρέπει να συνδυάζονται πάρα ε... πολλά πράγματα. Ναι, απλά εγώ έκανα μια σύνθεση μαζί με το φυτό. Ναι, να είναι να ναι όλα αλλά μαζί. όταν τα άλλα είναι υπερβολικό, κάτι άλλο και εκεί. Ναι, θα ε. πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Για τη φωτιά, για πε μου αυτό. Για τη φωτιά θα μπορούσαμε να δέσουμε μια κόκκινη κορδελίτσα. Α, μάλιστα. Την ένταση δηλαδή. Ακριβώ. Ε, άρα έτσι το φυτό και αναπτύσσεται σωστά και εκπέμπει αυτό που είναι να δώσει. Ναι. Τα παππού δεν θέλουν καθόλου πότισμα. Ε, θέλουν. Θέλουν. είναι θέλουν. μέσα μόνιμα. Μάλιστα. Και μεγαλώνουν τόσο πολύ συνήθως, θα βάζουμε σε βάζο με νερό, ε, ένα ή δύο, και νομίζω Εβάζουν πρέπει να τα βάζεις γρήγορα. πάντα μονό αριθμό. Ε. Ε, θα τα πούμε τώρα, Α. τι δηλώνει κάθε αριθμό. Λοιπόν, mm. bon, δύο στελέχη εκπροσωπούν την αγάπη. Ωραία. Τα τρία στελέχη αντιπροσωπεύουν την ευτυχία, τον πλούτο και τη μακροζωία. Τα πέντε στελέχη αντιπροσωπεύουν τον πλούτο στου πέντε τομεί. Τη της υγεία μας, μας oh. δηλαδή πνευματική, ψυχική, συναισθηματική, σωματική και διαισθητική. Ωραία, τα λέω. Λοιπόν. Yeah. <laughs> εγώ δεν ξέρω καθόλου Feng Shui, απλά και μόνο είναι από το έλθει το... Ναι, yeah, ούτε εγώ ασχολούμαι, αλλά τα, mm. τα γνωρίζω. Mm. Δεν είμαι αυτό που θα κάτσω με το Feng yeah. Shui, αλλά μου αρέσει. Για πες. Λοιπόν, ε, τα έξι στελέχη, τα έξι κλαράκια δηλαδή προσαλκύουν την καλή τύχη και τον πλούτο. Τα εφτά αντιπροσωπεύουν την, την καλή υγεία τα 8 ότι είναι καλή ανάπτυξη, τα 9 προσελκύουν τη μεγάλη τύχη, τα 10 στελέχη αντιπροσωπεύουν την τελειότητα και την πληρότητα στη ζωή. Σημαντικό το 10 σαν αριθμό. Ε. Λοιπόν, και το 7 είναι. Και τα 21 στελέχη αντιπροσωπεύουν προσεπέβουν τη μεγαλύτερη ευλογία, δηλαδή τα συμπεριλαμβάνει όλα μα όλα. Ναι, αλλά βέβαια για να έχει τα 21, πρέπει να έχει και ένα κήπο με στο σαλόνι. <laughs> δηλαδή, σε ένα βάζο τα 21 μαζί, γιατί αυτά αυτά ένα δυο, γιατί δεν πρέπει λέει, να ενώνονται τόσο πολύ. Και, ε, και γεμίζει το βάζο. Δηλαδή, βλέπει ένα μεγάλο βάζο με δύο. Για να βάλει τα 21, πρέπει να τα βάλει κάτω κάπω. Δηλαδή, κατάλαβε. Ναι, να είναι σε σειρά. Σε σειρά. Ε, όχι σε σιγά 21, βάζουν 2-2-2 ναι. ναι. ή 3-3, τα έχει δει που τα κάνουν και μάλιστα τα κάνουν και ω διαχωριστικό κάποια μεγάλα μπαμπού. Το έχετε ναι, δει. Είναι Μεταξύ σαλονιού μου αρέσει πάρα πολύ mm. και τραπεζαρία, κουζίνα και σαλονιού, τα βάζουν σε Έτσι, μεγάλα κασπό. Αντάξει όμω πώ είναι και το σπίτι. Σαφώ και, και πώ μπορεί ναι. να τα. Ε, 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 είναι ένα, ε, ένα. φυτό το οποίο κρατάει πραγματικά πάρα πολύ. Ναι. Εγώ πάντα το φοβάμαι ότι είναι πολύ ευαίσθητο, ότι δεν θα κρατήσει πολύ. Γι' αυτό δεν το επιλέγω. Όχι, απλά θέλει να το αλλάζουμε συχνά το νεράκι, Α, αυτό. Και κρατάει. Ναι, Μάλιστα. Το, γενικά το στάσιμο νερά δεν κάνει καλό πουθενά. Που... Ναι, Μάλιστα. Ναι. Πάμε λίγο στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε ε, στην παχύρα, αγαπημένο φυτό, Μάλιστα. φέρνει τύχη και πλούτο, ιδανικό για δώρο όταν πρέπει να ευχηθούμε καλό καινούριο νέο ξεκίνημα. Καινούριο μαγαζί, καινούριο νερό. Ακριβώς, και εγγένεια και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο. Και αυτό δηλαδή συνδυάζει με τον Εσωτερικού τρόπο. ή εξωτερικού, εσωτερικού. Εσωτερικού είναι, αλλά εγώ το έχω στο μπαλκόνι μου και μπορώ να πω ότι τα πάει περίφημα. Εγώ και την Ελιά ναι, έχω για καλό πολύ. Ναι, και η Ελιά είναι πάρα ναι. πολύ καλή. Να ρωτήσω, αυτό γίνεται ψηλό, το έχω δει. Ε, ε, ναι, ψηλόνι. Ναι, ψηλόνι πάρα Αργία, πολύ. Πολύ ωραίο είναι για μέσα και αυτό. Είναι εντυπωσιακό γιατί πολλέ φορέ το συναντάμε και έτσι με, με πλεκτό κορμό. Και είναι πραγματικά ε, ε, ή Θερμοκρασίε, ή φω μέσα στο σπίτι κτλ. Τα λοιπά. Τα πάει περίφημα. Γενικά προσαρμόζεται πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή το έχω στο Ανατολικό Μπαλκόνι ε, και πραγματικά έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Έχει βγάλει πάρα πολλά φιλαράκια. Είναι πάρα πολύ προσαρμοστικό φυτό. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο που φέρνει. Α, τα αγαπάω αυτά πολύ. Η κρασούλα. Λένε ότι φέρνει και αυτό πάρα πολλά χρήματα. Και σύνθως... είχαμε και πέρσι τέτοιο εδώ. Ναι. Τα θυμάστε. Βάζουνε κέρματα ε, εκεί στο, στο χώμα. Είναι από τα καλύτερα αυτά στρικού χώρου. Και βέβαια αυτά πάνε μαζί, έτσι δεν είναι. Δηλαδή μου αρέσει. Τρία, ε, εμένα τρία. τώρα ένα τέτοιο μόνο του. Ε, και μόνο ε, του γιατί δεν, δεν γίνονται είναι πολύ ασθήμο. μεγάλα. Γίνονται κοντά και θέλουν. Τα στρογγυλά. Περιμετρικά. Ε, εμένα μου αρέσει πάντα να έχω αυτό που είπαμε και σε άλλη εκπομπή. Δύο-τρία κασπό μαζί. Mm. Όχι ένα. Ναι, για να έχει ποικιλία. Αλλά να μπορούν να αναπτυχθούν και μαζί. Α, κρασούλα, το είπαμε. Mm. Ναι. Πολύ μου αρέσει. Δεν θέλει πολύ νερό. Όχι, γιατί κρατάει στα φιλαράκια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο, που είναι, αν μη τι άλλο, η ροδιά, που φέρνει καλή τύχη αυτονία και γονιμότητα. Γι' αυτό κιόλας το έχουμε συνδέσει με τις παραδόσεις μας. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε ροδιά καλοπιστική κιόλας, να ξέρετε, σε γλάστρα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, μόνο στο χώμα, στον κήπο. Μπορούμε να έχουμε και μέσα στο σπίτι μας. Αλήθεια, λες. Ναι. Και μπορεί να αναπτυχθεί, ας πούμε, το ρόδι να γίνει, να ευδοκιμήσει yeah, μέσα σε... φωτογραφία. Απλά δεν γίνεται πολύ μεγάλο. Ακριβώ. Mm. Υπάρχει και ακόμα πιο μικρούλα ροδιά, Τόση καλοπιστική. Ναι. <laughs> με κάτι τόση δάκα ροδάκια που Απλά δεν τρώγονται. Αυτά ίσω <laughs> δεν τρώγονται. Τέλεια όμω είναι. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Και πάμε <laughs> στο Bonsai. Κλασικά όταν μιλάμε πάντω ναι. για καλή τύχη και τα λοιπά. Έρχεται το Bonsai. Α, και από τι χώρε του. Ε, είναι το μπονζάι. Yeah. Βέβαια, yeah. αυτό yeah. είναι ένα είδο που έχουν πάρα πολλά mm. και είναι και Ακριβώς. πολύ ακριβά παιδιά τα bonsai. Ακριβά ε. και θέλει προσοχή για να μην σου μαραθεί. Mm. Ναι, θέλει πολύ ιδιαίτερη προσοχή, αυτό το φοβάμαι. Λοιπόν, και Η θέση δεν αλλάζεται ποτέ από αυτό. Ναι, ισχύει. Ε, το συγκεκριμένο βλέπουμε είναι και έθρο ή άρκευτο. Ε... Πήγαινα σε κεμπάνα εγώ και έχω μάθει μερικά. Αλήθεια. Τι πήγαινε, Στην ε, και μάθει να διαβάσει. Ε, ε κεμπάνε τι ε, είναι. Είναι η διακοσμητική mm. των λουλουδιών. Ah. Α. Είναι που κάνουν σχέδια και τα λοιπά. Που τα κουρεύει και κάνει τα παρελθόν τα... Έχει να κάνει με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Τον λουλουδι. Ναι. Mm. Σου δείχνει από την αυτή ότι είναι παρελθόν, αυτό είναι παρελθόν με μέλλον. Α, ah, το έχετε πάρα πολύ εντρυφήσει το mm. θέμα. Ε, ναι. Να σου πω, α, α, αυτό μικρό είναι. Τη βλέπουμε φωτογραφία ή όχι. Δεν είναι και, ψηλό. και πολύ μικρό. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μικρό το συγκεκριμένο. Είναι, δε, σαν να είναι ένας άνθρωπος, 15 χρονών. Το, ναι, μεγάλα σε ηλικία είναι, ε, να το πω έτσι. Μα ε, Μας φαίνει πάρα πολύ αρμονία. Γενικά έχει όλα τα καλά στοιχεία το bonsai και όπως είπε και ο Αλέξανδρος κατάγεται από τις ανατολικέ ε, ανατολικές χώρες Κίνα που έχουν αφιερωθεί οι άνθρωποι στη τέχνη του Feng Shui. Ε, δεν είναι τυχαίο. Και μάλιστα ε, το ποτέ δεν πρέπει από ό,τι έχω ακούσει να ρίξει ε, πάνω στον κορμό του να ρίξει νερό και τα λοιπά πάντα κατευθείαν μέσα. Ναι. ναι πάντα και όχι από πάνω, μας. ε. όχι. Όχι, στα όχι. φύλλα και τέτοια. Όχι, μάλιστα. Λοιπόν, ε, και τύχη σα δώσαμε. Και το πρόβλημα το ψυχολογικό τη διπολικότητα σα λύσαμε. Και μόδα σα δείξαμε. Και όλα αυτά συγκεντρωμένα στο 210 96 23, 3, 15. Δηλαδή, ξαναπέστο μία. 2 10. 96, 23, 3, 15. Λοιπόν, ε, και σας δώσαμε και λύσεις και σας δώσαμε και μόδα. Λέω να τους δώσουμε τώρα και ένα πολύ ωραίο βίντεο για το τέλος της εκπομπής. Έτσι από αυτά τα πολύ ωραία που λίγο μας κάνουν να ξεχαστούμε. Γιατί επειδή μιλήσαμε ε, για τις στιγμές εκείνες που μπορεί να είσαι, μπορεί να πέφτεις, να ανεβαίνεις, να είσαι το θύμα, να είσαι ο Θιτς κτλ. Εμείς τώρα πάμε να δούμε πολύ ωραίες τούμπες που άλλοι τις τρώνε ε, και άλλοι, άλλοι γελάνε. Ε, όχι, δεν μιλάμε για τι κολοτούπε που κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό θα το συζητήσουμε και σε άλλη εκπομπή Λοιπόν, <laughs> αλλά θα δούμε τούμπε ε, ε, που κάποιοι από απροσεξία θέλει, από απερισκεψία πέφτουν, αλλά που μα φέρνουν γέλιο, χωρί να χτυπάμε, γιατί είναι αυτά τα βίντεο τα πολύ ωραία. <laughs> Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Πέγγι, σε ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα κοντά μου. Δεν θα σα βάλω μαζί την επόμενη εβδομάδα, θα ξεκουραστείτε. Yeah. Θα σα ε, κάνω ε, μια άλλη σύμπραξη με άλλου συνεργάτε. Αύριο θέλεις. θα είμαι και πάλι κοντά σα με άλλα θέματα καλεσμένου, βίντεο και. Okay και έχω ετοιμάσει πολλά, δεν σα τα λέω από τώρα. Εσεί που θα είστε, Εδώ, Εδώ. Εδώ. είμαστε. Έτσι, μπράβο.